Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Ηλίας Ζαχαριάδης και σας παρουσιάζω τις σημαντικότερες ειδήσεις των νοτίων προαστίων της εβδομάδας που πέρασε. Το παρατσούκλι Τσιμεντέλος έχουν βγάλει κάποιοι κάτοικοι για τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Η βασικότερη κριτική που του ασκείται στα social media, εκτός από τους χειρισμούς του στο θέμα της Μαρίνας Βουλιαγμένης, αφορά την εξαφάνιση του πρασίνου για την πόλη του. Χιουμοριστικό φωτομοντάζ της ομάδας στο Facebook 3β Σκεπτόμενοι Δημότες, που σατιρίζει τον δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Η ομάδα 3β Σκεπτόμενοι Δημότες στο Facebook έχει δημοσιεύσει κατ' επανάληψη φωτογραφίες σημείων της πόλης όπως ήταν πριν και όπως έγιναν μετά επιθητείας του. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες δεν σημαίνουν ότι ο δήμαρχος βγήκε με ένα τσεκούρι να κόψει δέντρα, αν και υπήρξαν και περιπτώσεις αμφιλεγόμενων κοπών, αλλά ότι δεν υπήρξε η κατάλληλη φροντίδα ώστε αυτά τα δέντρα να σωθούν ή ότι όπου αυτά ξεράθηκαν ή αρρώστησαν δεν δεντροφυτεύτηκαν κατάλληλα φυτά στη θέση τους. Όταν λοιπόν ένας δήμαρχος έχει τέτοιο ιστορικό σε σχέση με το πράσινο, είναι λογικό μια κακοτεχνία να σημάνει συναγερμό στους δημότες. Στην οδό Παναγούλη στη Βουλιαγμένη γίνεται εδώ και μήνες η διαπλάτινση των πεζοδρομίων ή στέρμα του δρόμου, όπως το δει κανείς. Μια ασυνήθιστη εικόνα τράβηξε την προσοχή των κατοίκων, καθώς οι κορμοί μιας σειράς δέντρων καλύφθηκαν με πετό. Η κακοτεχνία προκάλεσε πλήθος αντιδράσεις στα social media. Μεταξύ αυτών που αντέδρασαν ήταν και το site I Love Βουλιαγμένη.gr, από όπου πήραμε και την ανάρτηση. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, το 3β Δημήτρης Γεωργιάκος, που ένιωσε την υποχρέωση να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της κατακραυγής, μάλλον τα έκανε χειρότερα τα πράγματα, παρά έπεισε ότι τάχα έπαθε βλάβη η μπετονιέρα και έπεσαν 4 κυβικά περισσότερα. Αλλά και έτσι να ήταν, όταν στρώνανε οι εργάτες το τσιμέντο δεν έβλεπαν ότι έπνιγαν τα δέντρα. Αστεία και φεδρότητες από τους ποστοκρατούντες. Η κακοτεχνία διορθώθηκε και ο εργολάβος έδωσε με τη σειρά του εξηγήσεις γραπτός, όπως φαίνεται στην επιστολή που αναδημοσιεύουμε. Σημειώνει χαρακτηριστικά η ανάρτηση. Μάθαμε ότι έσπαγαν τα κομπρεσέρ όλη νύχτα για να αποκαταστήσουν τα νέα κατορθώματα της Δημοτικής Αρχής από την υπερπαραγωγή μπετών στην πόλη της Βουλιαγμένης. Εντύπωση μας έκανε ότι τον λόγο εργολάβο μάλλον ο κύριος Κωνσταντέλος τον πήρε κατόπιν αρίστων συστάσεων από τον ομόλογό του της Γλυφάδας τον κύριο Παπανικολάου, αφού για πολλά χρόνια ήταν ο τοπικός εργολάβος που όλα τα έσφαζε και όλα τα μαχαίρωνε. Με ύποπτες δράσεις, ήδη τον έχουμε εμείς, αλλά και άλλοι καταγγείλοι για απάτες και ύποπτες μεθοδεύσεις διαγωνισμών. Μάλιστα, με αυτά τα μπουμπούκια της εργολαβίας, προτίμησε να αρχίσει τη συνεργασία του και ο κύριος Κωνσταντέλος. Εμείς θα σημειώναμε προς όλους τους δημοτικούς συμβούλους να προσέχουν ιδιαίτερα τι ψηφίζουν και τι γίνεται στο τέλος με την εταιρεία του κυρίου Γκραμποβίτη, που ο εισαγγελέας διαφθοράς έχει ολόκληρο φάκελο στο σιρτάρι του για την εταιρεία αυτή. Σε όσους θεωρούν ότι ήταν απλά ένα μικρό λάθος που διορθώθηκε, να τονίσουμε ότι υπάρχει γενικότερα ένα ζήτημα αντίληψης της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με το πράσινο. Δεν είναι τυχαίο που το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε τόσες αντιδράσεις στην πόλη. Παραμένουμε στο 3β. Με πρωτοφανής για τους κατοίκους περιοριστικά μέτρα, ο δήμαρχος κ. Κωνσταντέλος δεν σταματά να εκπλήσει δυσάρεστα τους κατοίκους του Δήμου του, που βλέπουν ένα δήμαρχο εντελώς διαφορετικό από αυτόν που τους είχε παρουσιαστεί και ζητούσε την ψήφο τους. Άλλη μία αφορμή είναι η ανεφόρον παράδοση της δημοτικής περιουσίας επιχειρηματία που εκμεταλλεύεται την ακτή και με εντολή του κυρίου Κωνσταντέλου απαγορεύει στους κατοίκους την ελεύθερη πρόσβαση από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Εντολή που δίνει το δικαίωμα στον ιδιώτη να απαγορεύει την είσοδο σε περαστικούς και λιουόμενος της περιοχής, παρά μόνο εξαιρούνται οι πελάτες του ιδιώτη επιχειρηματία. Εδώ πλέον μπαίνει και το θέμα της αξιοπιστίας του λόγου του κυρίου Δημάρχου. Τι να πιστέψουμε από αυτά που λέει? Πόσες φορές τον πιάνουμε να μιλάει για το ίδιο πράγμα με αντίθετες απόψεις? Θα κινδυνεύσει να τον παρομοιάσουμε με τον Πινόκιο ή τον Βαρόνο Μινχάουζεν? Γιατί το λέμε αυτό?
Δείτε το έγγραφο επιστολή του κυρίου Κωνσταντέλου προς τους κατοίκους της περιοχής με ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου του 2020. Τι μας λέει ο Δήμαρχος όπως το βλέπετε στην επιστολή του? Ότι δεν υπήρχε και ούτε θα υπάρξει ποτέ πρόθεσή μας για εκμίσθωση χώρου του μόλου και της παραλίας που θα περιορίζει ή θα απαγορεύει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα. Ο ίδιος θα λέει. Αλλά ποια είναι η πραγματικότητα που είναι διαφορετική από την αλήθεια του κυρίου Κωνσταντέλου? Παρά τις περισσινές προφορικές και γραπτές διαβεβαιώσεις του Δημάρχου ότι τίποτα δεν θα αλλάξει σε αυτό το μόλο, ήδη βλέπουμε τον ελεύθερο χώρο των κολυμπητών να περιορίζεται σημαντικά. Θα είναι προσωρινό το μέτρο? Θα εξακολουθήσει να ισχύει μόνο για τις απογευματινές ώρες? Θα επεκταθεί και στις πρωινές μεσημεριανές ώρες? Θα υπάρχει άραγε του χρόνου κανένα σημείο ελεύθερης πρόσβασης σε παραλία στη Βουλιαγμένη? Κοιτάξτε και την ημερομηνία που εκδόθηκε η επαγόρευση. 30 Ιουνίου του 20. 3 μήνες πριν από την επιστολή του Δημάρχου, ο ίδιος είχε δώσει την εντολή της απαγόρευσης. Τι σημαίνει αυτή η αναξιοπιστία? Έγινε λάθος? Έγινε κάποια συμφωνία κάτω από το τραπέζι? Έγινε κάποια διαβούλευση και ξεχάστηκε η απόφαση? Πόσο επιχειρηματίας τόλμησε να περιφρονήσει τη Δημοτική Αρχή? Με ποιες πλάτες? Ποιος θα μας ενημερώσει τι από όλα αυτά? Κύριε Δήμαρχε, 3 ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεις. Πρώτον, πώς τα τετραγωνικά μέτρα είναι τα δηλωθέντα του συγκεκριμένου ακινήτου πρώτου 9 και πόσα δημοπρατήσατε προσφάτως? Δεύτερον, στην παραχώρηση από την ΕΤΑΔ σας παραχωρήθηκε και ο παρακείμενος μόλος της ακτής? Τρίτον, στον αποκλεισμό ενός εκ των ελάχιστων ελεύθερων χώρων για τους λουωμένους της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης, τι δικαιολογία μπορείτε να προβάλλετε στους δημότες και κατοίκους? Θα περιμένουμε κάποια απάντηση, κύριε Δήμαρχε, και θα επανέλθουμε για το θέμα της αξιοπιστίας σας. Πάμε σε άλλο θέμα. Σε κατοίκους της παλιάς Ουγκάντα απευθύνονται οι κάθε λογής προς το κρατούντες και χαρίζουν καθρεπτάκια και μπιχλιμπίδια στους Έλληνες ηθαγενείς παρικούντες. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε διαφορετικά το πόρισμα της περιφέρειας Αττικής σε καταγγελίες κατοίκων και φορέων της Γλυφάδας για την μόλυνση του περιβάλλοντος με τοξικά απόβλητα στο χώρο του γκαράζ της πόλης. Πανηγυρίζει η περιφέρεια αφού διαπίστωσε σε έλεγχό της την παράβαση που υπάρχει και επιβάλλει πρόστιμο στους γλυφαδιώτες. Δηλαδή, αυτοί που το κατήγγυλαν τους επιβραβεύει η περιφέρεια βάζοντάς τους πρόστιμο να πληρώσουν. Τι άλλο θα δούμε και θα ακούσουμε? Δείτε τα σχετικά έγγραφα που απέστειλε η περιφέρεια της συμφοράς προς το Δήμο Γλυφάδας και με κοινοποιήσεις σε εισαγγελία Αθηνών, τώρα μάλιστα, στον αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας, τώρα δέσαμε, και σε διάφορα συναρμόδια για την τοξικότητα του εδάφους Υπουργεία. Πήραν απόφαση, λένε, και επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις στο Δήμο Γλυφάδας για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε εγκαταστάσεις στο γκαράζ επί της Παναγούλη 3. Αν δείτε ημερομηνία, το έστειλαν στις 24 Αυγούστου, τώρα δηλαδή. Αφού εξιστορούν διάφορους νόμους και παρανόμους που λίγοι έως ελάχιστοι τους κατανοούν, αποφασίζουν, λένε, να επιβάλλουν πρόστιμο 4.500 ευρώ. Και παρακαλεί την αρμόδια ΔΟΗ να εισπράξει το πρόστιμο από το Δημοτικό Ταμείο της Γλυφάδας. Από τους φόρους των γλυφαδιωτών δηλαδή. Για κλείσιμο του χώρου, για άμεσο προγραμματισμό καθάρισης του εδάφους από τα τοξικά όμβρια ύδατα, δεν αναφέρει τίποτα. Και λοιπόν, τι τον νοιάζει το Δήμαρχο Γλυφάδας τον κύριο Παπανικολάου να πληρώσει από το Ταμείο των Ποσών και να συνεχίσει να δηλητηριάζει με την άδεια του κράτους πλέον το έδαφος των κατοίκων με κίνδυνο την υγειονομική βόμβα? Εμείς πάλι, επειδή δεν κοιτάμε την πραγματικότητα και όχι την αλήθεια, έχουμε να κάνουμε ένα ερώτημα σε όλους αυτούς που κρατούν τα πόστα της εξουσίας, είτε υπουργεία λέγονται, κυβέρνηση, δημάρχους και κάθε λογής παρατρεχάμενους που αποφασίζουν πριν από εμάς για εμάς. Αν υποθέσουμε ότι ο Δήμος Γλυφάδας δεν κάνει ένσταση στην απόφαση που θα κάνει και θα το τρενάρει όσο παίρνει και πληρώσει το πρόστιμο των 4.500 ευρώ, τι θα γίνει μετά? Θα σταματήσει η μόλυνση? Θα σταματήσει το καρκίνωμα στους γύρω από τους γκαράζ κατοίκους? Πάλι δεν θα μολύνει το περιβάλλον με τα τοξικά όμβρια ύδατα που θα τροφοδοτούν το έδαφος? Αυτό είναι το θέμα. Αυτό κατήγγυλαν οι κάτοικοι και οι άλλοι φορείς.
να πληρώσει ο Δήμος τα χρήματα, δηλαδή πάλι οι κάτοικοι να πληρώσουν για τα λάθη των δημάρχων και των άλλων εξουσιαρχών που αψηφούν νόμους και δημόσια υγεία. Αυτό είναι το θέμα. Η γελιοποίηση των γλυφαδιωτών. Δεν θα έπρεπε οι ηθήνοντες να έχουν παρεμβατικό χαρακτήρα και να αναγκάσουν τον εκάστοτε δήμαρχο να αποκαταστήσει τις παρανομίες του. Αλλά είπαμε, δικαστές, υπουργοί, δήμαρχοι και λοιποί, στου κουφού την πόρτα, πάρε την πόρτα και φύγε. Πολλά τα λεφτά που παίζονται εκεί και κανείς δεν χαλάει την οικονομική σούπα. Πάμε σε άλλο δήμο. Όλο το καλοκαίρι τα συνεργεία εργάστηκαν εντατικά ώστε τα σχολεία στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης να ανοίξουν απρόσκοπτα και δίχως σοβαρά προβλήματα. Η συντήρηση δεν είναι μόνο το βάψιμο και τα προάβλια που φαίνονται εύκολα στο μάτι, αλλά δεκάδες υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και οικοδομικές εργασίες που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Δεδομένου πως μερικά μετράνε πολλές δεκαετίες ζωής και έχουν σοβαρά θέματα λειτουργίας. Οι φωτό είναι ενδεικτικές από τις εκατοντάδες εργασίες που έγιναν σε πολλά σχολεία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Το ρεπορτάζ που σας παρουσιάζουμε είναι από το site Ηλιούπολη News. Πριν λίγους μήνες είχε διαρρεύσει πως η παράταξη Πρώτα η Ηλιούπολη για πρώτη φορά στην αυτοδιοικητική ιστορία της Ηλιούπολης θα διεξήγαγε ανοιχτές διαδικασίες και εκλογή του νέου επικεφαλής και υποψηφίου δημάρχου μιας παράταξης από όλους τους φίλους και τα μέλη της. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως την περασμένη άνοιξη πραγματοποιήθηκε μία σειρά κλειστών διαδικτυακών συνεδριάσεων στελεχών της παράταξης Πρώτα Ηλιούπολη, με προεδρεύοντα τον τέος πρόεδρο της παράταξης και πρώην δήμαρχο Βασίλη Βαλασόπουλο, με σκοπό να συμφωνηθεί η διαδικασία με την οποία θα κατέληγε η παράταξη σε εκλογή νέου πρόεδρου. Σε αυτές τις συνεδριάσεις αποφασίστηκαν οι ανοιχτές διαδικασίες. Και ενώ θα επερίμενε κανείς ένα τέτοιο πρωτόγνωρο πολιτικό γεγονός για την Ηλιούπολη να έχει και την αντίστοιχη δημοσιότητα από τη μεριά της παράταξης, ακολούθησαν πολλοί μήνες σιωπής. Τη υγεία σειρμάτου έσπασε η ανακοίνωση του Στάθη Ψηρόπουλου πριν λίγες ημέρες, στην οποία ανέφερε πως καταθέτει την υποψηφιότητά του για τη θέση του Προέδρου της παράταξης. Λίγες ημέρες μετά, στις 29, ακολούθησε μια λιτή ανακοίνωση της παράταξης Πρώτα Ηλιούπολη στα social media, σύμφωνα με την οποία ο Στάθης Ψηρόπουλος ορίστηκε αυτοδικαίως επικεφαλής και υποψήφιος δήμαρχος της παράταξης ως η μοναδική υποψηφιότητα που κατατέθηκε. Και επιπλέον ανακοινώθηκε πως το επικείμενο συνέδριο της παράταξης θα είναι συνέδριο επανίδρυσης και κατάθεσης προγράμματος αρχών. Υπάρχει όμως παρασκήνιο και δυσαρέσκεια. Ωστόσο η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια τόσο σε μέλη όσο και σε στελέχη της παράταξης. Η ανακοίνωση του ορισμού του κ. Ψηρόπουλου ευνηδίασε αιρετούς και στελέχη της παράταξης με αρκετούς να εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους με τα τηλέφωνα να έχουν πάρει φωτιά. Βασικό σημείο της κριτικής που εκφράζουν αρκετά στελέχη είναι το γεγονός πως δεν υπήρξε καμία επίσημη ανακοίνωση της παράταξης για τις ανοιχτές διαδικασίες που είπανε, που αποφασίστηκαν ώστε να γνωρίζουν οι Ηλιοπολίτες τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανάδειξη νέου επικεφαλής. «Άλλα αποφασίσαμε και άλλα έγιναν», αναφέρει στέλεχος της παράταξης, συμπληρώνοντας «τελικά δεν ήταν ποτέ ανοιχτές αλλά κλειστές». Περιχαρακωμένες σε έναν πολύ κλειστό πυρήνα στελεχών της παράταξης και σε καμία περίπτωση ανοιχτές στην κοινωνία. Εμείς θα ζητήσουμε να απαντήσει σε όλα αυτά ο νέος επικεφαλής και θα επανέλθουμε. Όλοι μας κατανοούμε τις προσπάθειες κάθε υποψηφίου σωτήρα να σώσει την πόλη του από τον αποτυχημένο τωρινό σωτήρα. Υπάρχουν βέβαια και κάποια όρια, ηθικά και δεοντολογικά, που δεν τα ξεπερνούν οι υποψήφιοι σωτήρες στον αγώνα τους ενάντια στους αντιπάλους τους.
όπως αυτό της αναξιοπιστίας τους απέναντι στον εαυτό τους, αλλά κυρίως προς το λαό που απευθύνονται. Ο κύριος Αραμπατζής, ο περιούολόγος μας, υπέπεσε σε τέτοιο αναξιοπιστικό λάθος. Προσπάθησε να παραπλανήσει τους κατοίκους της Ηλιούπολης ότι συμμετείχε ενεργά στον αγιασμό των σχολείων με την παρουσία του για να ευχηθεί καλή χρονιά. Πλην όμως έκανε το λάθος να πει ψέματα στους Ηλιοπολίτες. Τραγικό λάθος για κάποιον που θέλει να πείσει τους συμπολίτες του ότι είναι ηθικός και πολιτικά έντιμος. Δημοσίευσε ψεύτικες φωτογραφίες ότι ήταν παρόν στο φετινό αγιασμό ενώ ήταν προπέρσινες. Δείτε τις φωτογραφίες όπως τις δημοσίευσε η Ηλιούπολη News. Η αυθεντική φωτογραφία προέρχεται από το 2019 όταν ο κύριος Αραμπατζής είχε βρεθεί όντως στον αγιασμό της προσχολικής δομής μαζί με τον αντιδήμαρχο Γιάννη Ατζινά, στον οποίο φόρεσε επίσης μάσκα στη φετινή ανάρτηση μαζί με τον πατέρα Σεραφείμ. Δείτε και την άλλη φωτογραφία που λέει 2021. Κακόγουστη επικοινωνιακή πολιτική που θα πρέπει να προβληματίσει τους κατοίκους της Ηλιούπολης. Το σημαντικό όμως είναι ότι μετά τη δημοσιοποίηση του ψεύτικου επικοινωνιακού λάθους από τον κύριο Αραμπατζή, δεν είχε το θάρρος να βγει δημοσίως και να πει ότι κάπου έγινε ένα λάθος και να ζητήσει μια συγγνώμη από τους κατοίκους. Σιγή. Πάντως, δεν θα μάθουμε ποτέ αν ο κύριος Αραμπατζής πήγε όντως σε αγιασμό σχολείων της πόλης φέτος. Και κάθε φορά που γίνεται τέτοιο κακόγουστο Photoshop, ένας γραφίστας κάνει χαρακίρι. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, στο πλαίσιο του πολιτιστικού φεστιβάλ Λυρικός Νότος, το οποίο συνδιοργανώνεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής, Καλυθέα, Παλαιό Φάληρο και Άλυμο, φιλοξενεί και παρουσιάζει κύκλο μουσικών πολιτιστικών εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους από τις 24 Σεπτεμβρίου ως τις 10 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση του κύκλου των εκδηλώσεων στο Παλαιό Φάληρο δίνεται το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στον πολυχώρο του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου, Τεψυχώρης 51. Με το μουσικό παραμύθι όπερα του Θοδωρή Οικονόμου και Μαριβίτας Γραμματικάκη «Να μην και θα». Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το μουσικό αυτό παραμύθι σε δύο παραστάσεις και την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου επίσης στον πολυχώρο του Δημαρχείου του Παλαιού Φαλήρου στις 12 και στις 3 αντίστοιχα. Ακολουθεί το Σάββατο 2 Οκτωβρίου στην παραλία Πάρκου Φλίσβου, στις 7.30 το πολιτιστικό λεωφορείο παρουσιάζοντας μουσική και τραγούδια από το θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο. Η αυλαία των εκδηλώσεων πέφτει την Κυριακή 3 Οκτωβρίου στις 8, όπου στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας θα παρουσιαστεί γκαλά όπερας με άριες και ρεπερτόριο των πιο γνωστών δημιουργών και με τη συμμετοχή διακεκριμένων μονοδών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο του Δημαρχείου του Παλαιού Φαλήρου. Σημειώνεται ότι οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας που έχει θέσει ο ΕΟΔΗ και οι αρμόδιες αρχές για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19. Τονίζεται ότι η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι απαραίτητη στην είσοδο, στην έξοδο και σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, ενώ για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης. Οι χώροι των εκδηλώσεων θα λειτουργήσουν ως μεικτοί για εμβολιασμένους, νοσήσαντες και για τα πρόσωπα που προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου. Το rapid test δηλαδή 48 ώρων. Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από 12 ετών και άνω. Οι ανήλικοι από 5 έως 11 ετών δύναται να προσκομίζουν εναλλακτικά δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test τελευταίο 24 ώρο. Οι θεατές οφείλουν να επιδεικνύουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης ή αποτέλεσμα διαγνωστικού κέντρου 48 ωρών και επίδειξη ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου, τα οποία θα διανέμονται μία ημέρα μετά και πριν την έναρξη της κάθε εκδήλωσης αποκλειστικά μέσω του ticket service. We'll be right back.
Πρωτοφανείς στιγμές ντροπής και κατάπτωσης έζησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, όπως καταγγέλει συγκεκριμένα με ανακοίνωσή του ο τέος Περιφερειάρχης Γιάννης Γουρός. Η διοίκηση Πατούλη είχε ορίσει συνεδρίασή του ανήμερα της θείας ακολουθίας στη Μητρόπολη Αθηνών για τον Μίκη Θεοδωράκη και συνέβη το εξής ανεπανάληπτο, όπως το καταγγέλει και περιγράφει σε ανακοίνωσή της η παράταξη του κυρίου Σγουρού. 10 λεπτά μετά την προγραμματισμένη έναρξη της συνεδρίασης, υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής εμφανίστηκε ανακοινώντας ότι η συνεδρίαση αναβάλλεται. Καθώς ο Περιφερειάρχης κύριος Πατούλης και ο πρόεδρος του Συμβουλίου έλειπαν και δεν μπορούσαν να βρεθούν. Την ημέρα που ο ελληνισμός τιμούσε τη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, εξαφανίστηκαν από το Συμβούλιο και έτσι δεν κατέστη δυνατόν να συζητηθεί η πρόταση του κυρίου Σγουρού, επικεφαλής της παράταξής τους, για τη μετονομασία του Αττικού Άλσους σε Άλσος Μίκης Θεοδωράκης. Αν πραγματικά ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, θα έπρεπε να μην ορίσουν σήμερα συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου ή να το αναβάλουν εγκαίρως ή να συζητηθεί μόνο η πρότασή μας για τη μετονομασία του Αττικού Άλσου σε Άλσους Μίκης Θεοδωράκης, τονίζεται στην ανακοίνωσή τους. Στη συνέντευξη της εβδομάδας σας παρουσιάζουμε έναν παράγοντα της κοινωνικής προσφοράς από το Δήμο Μοσχάτου Ταύρου. Είναι ο κύριος Πέτρος Καραφωτιάς, δημοτικός σύμβουλος με πολλά χρόνια στην πλάτη του ως προσφορά στην πολιτική προστασία του τόπου του και όχι μόνο. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που έδωσε στο συνεργάτη του δελτίου μας, δημοσιογράφο τον κύριο Αντώνη Λουκόπουλο. Είναι άκρος αποκαλυπτική. Επειδή η συνέντευξή του πέρασε κατά πολύ το όριο του δελτίου ειδήσεων, ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί από τη Replay News του Αντώνη Λουκόπουλου το Σαββατοκύριακο. Βρισκόμαστε στο εβδομαδιαίο δελτίο ειδήσεων της Νότια Press TV. Καλεσμένος μας απόψε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Πέτρος Καραφωτιάς. Κύριε Πέτρο Καραφωτιά, θα θέλαμε σας παρακαλώ πολύ να μας πείτε ποιοι ήταν οι λόγοι της ανεξαρτητοποίησής σας. Πώς κρίνετε την μέχρι σήμερα πορεία της πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής και πώς βλέπετε το ρόλο της αντιπολίτευσης αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου κάνατε και με φωνάξατε στο δελτίο ειδήσεων της Νότιας Press TV. Λόγω της γνωριμίας μας, κύριε Λουκόπουλε, θα ήθελα να μιλάμε στον ελληνικό και με τα ονόματά μας. Να σε λέω Αντώνη, αν μου το επιτρέπεις. Αλίμονο. Αλίμονο Πέτρο. Θέλω να αναφερθώ στους λόγους της ανεξαρτητοποίησής μου, οι οποίοι πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουν. Υπάρχει μια παραπληροφόρηση πλέον στον κόσμο ότι με έδιωξε ο Δήμαρχος. Δεν με έχει διώξει ο Δήμαρχος, έφυγα εγώ. Οι λόγοι είναι πάρα πολύ γνωστοί και έχουν αποτυπωθεί στο διαδίκτυο. Έχουν δημοσιευτεί δηλαδή. Έχει εξαντληθεί το θέμα. Η ανεξαρτητοποίηση ήταν δεδομένη. Ναι, όντως έχει εξαντληθεί, αλλά υπάρχουν κάποιοι παπαγάλοι. Το θέμα είναι γιατί εσύ, Πέτρο μου, ανεξαρτητοποιήθηκες. Ανεξαρτητοποιήθηκα γιατί η συνολική εικόνα του Δήμου δεν είναι αυτή η οποία βγαίνει έξω στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές παθογένειες και οι οποίες προσπαθούν να καλυφθούν. Δεν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός. Πιστεύω ότι όλα γίνονται στο πόδι. Εγώ δεν μπορώ να προχωράω με ενέργειες οι οποίες γίνονται στο πόδι. Θέλω πράγματα ουσίας να γίνονται. Δυστυχώς αυτά τα δύο τα χρόνια ήταν μία περίοδος και αντί να πάμε ένα χρόνο μπροστά, πήγαμε 5 χρόνια πίσω. Οι αντιδήμαρχοι, Πρασίνου, ο κύριος Φελάς, Οικονομικών, ο κύριος Γρούμπας, ο κύριος Σάβας, ο οποίος των τεχνικών υπηρεσιών. Σοβαρότατα θέματα προκύπτουν σε αυτές τις υπηρεσίες. Και όλες αυτές οι ενέργειες διαψεύδουν πανηγυρικά τον Δήμαρχο, ο οποίος διατυμπανίζει δεξιά και αριστερά ότι είμαστε ένας δήμος έτσι, είμαστε ένας δήμος αλλιώς και στην ουσία δεν είμαστε τίποτα. Δυστυχώς, λυπάμαι. Αυτά αποτυπώνται σε διάφορες εικόνες του Δήμου με αρνητικό πρόσημο. Για ποια έργα μιλάει ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή? Έχει αλλάξει τίποτα στην ουσία της καθημερινότητας? Οι δημότες είναι δυσαρεστημένοι. Τα τελευταία αυτά δύο χρόνια η δυσαρέσκεια έχει αυξηθεί.
Περιμένουμε κάποιες αλλαγές προσώπων. Έγιναν, θα γίνουν. Τώρα λένε ότι θα γίνει το Νοέμβριο. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί και την ικανότητά τους. Αυτό όμως που δεν υπάρχει είναι ισονομία και ισοτιμία. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Λυπάμαι που το λέω, δεν υπάρχει για κανέναν. Ούτε στους δημότες, ούτε στους επιχειρηματίες. Για τη μείζωνα αντιπολίτευση. Εδώ βλέπουμε ότι τη δυσαρέσκεια που έχει δημιουργήσει η ειδικούσα παράταξη στον κόσμο, δεν βλέπω να την εισπράττει η αντιπολίτευση. Αυτό βέβαια μπορεί να οφείλεται και στον επικεφαλής της παράταξης. Θα περίμενα εκεί πέρα δηλαδή να είναι πιο ενεργός, να είναι πιο ουσιαστικός, πιο παρεμβατικός. Βεβαίως υπάρχουν πρόσωπα τα οποία με αυτή τη στιγμή μπορούν να διαδραματίσουν ένα σπουδαίο ρόλο μέσα στην αντιπολίτευση. Αυτό θα το δούμε στο μέλλον και στις επιλογές οι οποίες θα γίνουν. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε 3 ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, ο κάθε ένας με την πορεία του και πιστεύουμε ότι θα δηλώσουμε παρόν. Εδώ ήθελα λίγο να σε διακόψω και να σου πω ότι έχω μία πληροφορία πως γίνονται ζυμώσεις διαφόρων ισχυρών στελεχών για ίδρυση μιας νέας παράταξης. Αυτό ισχύει. Δεν μπορώ να το διαψεύσω, αλλά ούτε και να το επιβεβαιώσω. Είδαμε που λέμε. Μάλιστα. Και τι μέλη γενέστε. Και τι μέλη γενέστε, να μια μαγική λέξη και ενιγματική. Είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν 3 ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι. Υπάρχουν και αρκετά στελέχη τα οποία μπορεί να μην εκλέχθηκαν, αλλά έχουν ουσία μέσα τους. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να αφυπνιστεί και να αφουγκραστεί η κοινωνία το τι θέλει. Αυτό που ήθελε πιστεύω ότι δεν το βρήκε. Πιστεύω ότι εκτός από μένα δηλαδή, ότι τα 2 στελέχη τα οποία έχουν ανεξαρτοποιηθεί και ο Δημήτρης ο Σούτος, επιστήμονας, γιατρός, πρώην δήμαρχος, έχει το δικό του χώρο. Το Γιώργο Τεδαμιλάκο, τον ξέρουμε, είναι ουσιαστικός, παρεμβατικός, έχει ένα ηγετικό χαρακτήρα. Αυτά όμως θα τα αναδείξει η κοινωνία. Η σημερινή εικόνα που μας δίνει η Δημοτική Αρχή μέχρι στιγμής, Αντώνη, είναι η εξής. Ότι σε καμία περίπτωση το 43% δεν μπορεί να είναι περίπατος στις εκλογές. Θα δοθεί μάχη. Περίπατος είναι όταν παίρνεις 61-62. Αυτός είναι ο περίπατος. Το 43 μας βολεύει. Δεν είναι περίπατος. Εδώ είμαστε να δηλώσουμε παρόν σε αυτή τη μάχη, την οποία δεν θα την αφήσουμε και για το καλό του Μοσχάτου και για το καλό του Ταύρου. Δηλώνουμε παρόν. Τουλάχιστον εγώ δηλώνω παρόν και ενεργός, όπως με γνωρίζεις, και θα είμαι μέχρι τη λήξη του 23. Και ευελπιστώ να συνεχίσω. Όλα για την καθημερινή λύση των προβλημάτων. Ο κόσμος έχει σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν έχουν λυθεί. Για να μην πω διαιωνίζονται. Εδώ τελείωσε και το σημερινό εβδομαδιαίο δελτίο ειδήσεων στα Νότια Προάστια από το κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε που το παρακολουθήσατε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι το επόμενο, κυρίες και κύριοι, γεια σας.